το φουστάνι σου. Ανάλα πασχηνό όνειρο. Σαν κολουτσά. Σάββατο κι από βραδό. Και σε τέλειο το βαρύ μου. Απόψε για σένα. Θέλω μια στιγμή να φτάσει. Αν πηγηθεί στο όνειρο. Γεια σας. Σήμερα, απόψε μάλλον, έχω την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή ένα από τα ευγενέστερα πρόσωπα του χώρου, ένα συνθέτη με μεγάλες εξαιρετικές επιτυχίες, ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί μόνο με το τραγούδι, έχει ασχοληθεί και με το θέατρο και με τον κινηματογράφο, όπου σε κάθε περίπτωση έχει κάνει θαυμαστά πράγματα. Κάτι άλλο επίσης που με συγκινεί είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο απόψινός συνομιλητής μου, έχει πάρει το ανώτατο παράσημο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που δίδεται στους ανθρώπους που έχουν κάνει εξαίρετες πράξεις. Υποπτεύομαι ότι αντιληφθήκατε μέσα στις άκρες για ποιον μιλάω. Θα σας το αποκαλύψω αμέσως. Είναι ο Μάριος Τόκας. Τόλμησε να μ' αγαπήσεις. Βρες πως θα με κατακτήσεις που με πάντα ένα παιδί. Τόλμησε να με κερδίσεις. Έτσι για να ανακαλύψεις τι σημαίνει ο ερωτάς μου, δηλαδή. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς μοριάς, πως θα διώξεις τα σκοτάδια της καρδιάς. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει. Αν δεν γεννηθείς φωτιά, πως θα μένεις να χτυπήσω σου η βραδιά. Γεννήθηκες στην Κύπρο πού? Στην Λεμεσό της Κύπρου. Μεγάλωσα στη Λεμεσό, τέλειωσα το σχολείο και επειδή στην Κύπρο οι 18άριδες δεν δικαιούνται καμία αναβολή στρατιωτικής θητείας, αμέσως μετά πήγα και στην Εθνική Φρούρα. Το πιο συγκλονιστικό στη ζωή μου είναι το ότι έζησα σαν φαντάρος στην τουρκική εισβολή. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Η στρατιωτική θητεία στην Κύπρο το 72 που πήγα εγώ ήταν 2 χρόνια. Σκέψου ότι κατατάχθηκα στην Εθνική Φρουρά 20 Ιουλίου του 72 και απολυόμουνα 20 Ιουλίου του 1974, την ημέρα ακριβώς που έγινε η τουρκική εισβολή, γι' αυτό και δεν απολύθηκα. Σηκώθηκα το πρωί για να πάω στο στρατόπεδο μου στη Λευκοσία από τη Λεμεσό με τα πολιτικά και μέσα σε μισή ώρα ξαναντήθηκα, έβαλα τα στρατιωτικά και παρουσιάστηκα στην πλησιέστερη μονάδα πεζικού, γιατί είχε ανακοινωθεί από το ραδιόφωνο ότι ήδη οι Τούρκοι είχαν εισβάλει στην Κύπρο και καλούνταν η επαδεία αξιωματικοί και οπλίτες να παρουσιαστούν στην πλησιέστερη μονάδα. Εγώ μέχρι σε εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να θεωρηθώ
ότι δεν ήμουν επαδία. Που ούτως ή άλλως θα είχα παρουσιαστεί. Και έζησα και την πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής, αλλά και τη δεύτερη φάση της εισβολής που έγινε τον Αύγουστο και μάλιστα σε πρώτη γραμμή. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πέντα βάχτυλε. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους. Ανασήκωσε την πλάτη και απόσυσε τους πέντα δάχτυλε μου. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της κερινιάς. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της κερινιάς. Ανασήκωσε την πλάτη κι αποσύσε τους πέντα δάχτυλε. Αυτό, Λευτέρη, ήταν η πιο συγκλονιστική. Δεν συζητείτε τώρα. Πόλεμος είναι. Πόλεμος. Και είσαι και μάλιστα πόλεμο. Στην πρώτη γραμμή το χειρότερο είναι ότι ήμασταν με ένα τυφέκιο του 40. Εγώ δεν έχω γνωρίσει άλλο όπλο, γιατί μετά ήρθα στην Αθήνα και δεν είχα το περιθώριο να πάω έφεδρος μετά στην Κύπρο, γιατί ζούσα εδώ και ζω εδώ. Έζησα μόνο και γνωρίζω το τυφέκιο του 40. Όταν λέμε του 40, του 40. Απέναντι σε ένα οργανωμένο στρατό και το χειρότερο από όλα, το χειρότερο είναι η αεροπορία. Ναι, οι βομβαρδισμοί. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Και κρατημένη ανάποδα με κοίταζε. Με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Σαν παιδί ήμουν πολύ αδύνατος. Δηλαδή όταν λέμε αδύνατος, πάρα πολύ. Μέσα στον Γερόλακο, το χωριό όπου το τάγμα το δικό μου κρατάγαμε την δυτική πλευρά του αεροδρομίου της Λευκωσίας και ανατολικά ήταν η ελληνική δύναμη Κύπρου, η ΕΛΔΙΚ, είχαμε εξαντληθεί και από το άγχος, την αγωνία που δεν μπορούσαμε να φάγω, τουλάχιστον δεν έτρωγα σε καλούς καιρούς. Πώς να φάω τώρα με βομβαρδισμούς. Ήσουν και σκελετός. Και σκελετός, ναι. Θέλω να το πιστέψεις ότι κάποια στιγμή ένιωσα τόσο άχρηστο εκείνο το όπλο που είχαμε περασμένη εδώ μια τελαμόνα, τη λέγαμε, με σφαίρες, βαριά, του όπλου του συγκεκριμένου, την ένιωσα τόσο άχρηστη που κάποια στιγμή την έβγαλε και την πέταξε μέσα στον βομβαρδισμό. Αν ο λαός μας δεν μπορεί να μιλήσει απ' τα δεινά του, πότε του δόθηκε αδικά μια τέτοια τραγωδία. Μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου. Ναι. Αυτό είναι το πιο. Ναι, μου λες και αεροπλάνα και. Άρματα μάχης απέναντι και πυροβολικό και με ένα τυφέκιο. Όλοι μας. Όλοι μας με ένα τυφέκιο. Και κάτι μπαζούκας που λειτουργούσαν και δεν λειτουργούσαν. Και αυτά είναι φοβερά πράγματα. Λέμε κι εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, εγώ δεν έχω ρίξει ούτε μία ντουφεκιά εκεί στη βασική εκπαίδευση. Εσύ έριξες και ντουφεκιές εκεί. Εντάξει, ντουφεκιές για την τιμή των όπλων που λέμε. Τσέπκι κορούλα μου, σε τουρκέψα. Τσέπκι σου κάμαν τούν το κακόν. Γόνιους δεν είσαι και σε γυρέψαν.
μάγκου δεν είχες μακροδικών. Τσέπη κορούλα μου σε τουρτσέψαν, τσέπη σου κάμαν τον το κακόν. Γονιούς δεν είχες και σε γυρέψαν, μάγκου δεν είχες μακροδικών. Θα σου περιγράψω και ένα περιστατικό. Το φίλο μου τον Καλίνικο είναι γιατρός τώρα στην Κέρκυρα, ο οποίος κράταγε ένα μπρεν με αυτή την φεροθήκη, την περίεργη. Ναι. Και ήμασταν κάποια στιγμή μέσα σε έναν αχυρώνα. Ο αχυρώνας είχε στάρει, εν πάση περιπτώσει. Και νομίζαμε ότι θα μας σώσει ο τσίγκος από πάνω την ώρα του βομβαρδισμού. Και μπήκαμε μέσα και γέμιζα εγώ την σφαιροθήκη του Καλίνικου. Καλή τώρα, θα μας βλέπει τώρα. Και αυτός χτύπαγε τα αεροπλάνα την ώρα που κάναμε βουτιές. Με αποτέλεσμα να μας επισημάνουν. Και εντάξει, τότε γλιτώσαμε. Δεν υπήρχε εκεί ο λόγερα κάποιος αξιωματικός να σας πει τι πάτε. Μα ποιος αξιωματικός. Υπήρχαν και αξιωματικοί που ήταν παλικάρια, αλλά ήταν τέτοια η ανοργανωσιά μετά το πραξικόπημα κτλ. Που δεν υπήρχε έλεγχος πουθενά. Αλλά αυτό δεν μηδενίζει τη δύναμη και την παλικαριά των ανθρώπων που, μα τώρα, εκεί, που έπεσαν σε αυτές τις μάχες. Σε βρήκα για μια νύχτα μόνη και ποτέ θα σε ξαναβρω. Πήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισσα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει Σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγάρι ο Βαργάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τη σαβγή στα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι.
αποδίδει στο γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι Κύπριοι καλλιτέχνες που ήρθαν στην Ελλάδα διέπρεψαν. Ήταν και ένας συνθέτης. Ο Γιώργος Κοτσόνης. Οπότε τον βλέπω, τον κατσαδιάζω, γιατί δεν έφυγε από την Κύπρο να έρθει στην Ελλάδα. Ήρθε ένα διάστημα. Ήρθε για λίγο και δεν αποφάσισε να μείνει. Ναι, αυτό είναι. Επέστρεψε πίσω. Ο Γιώργος Κοτσόνης είναι ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους στο χώρο, επειδή εγώ το έργο του το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, όλο το έργο. Και τα τραγούδια του τα απλά, αλλά και το υπόλοιπο του έργου. Και το έχω ακούσει επανειλημμένα. Ο Γιώργος Κοτσόνης, αν μας ακούει να είναι καλά, έγραψε σπουδαία πράγματα, αλλά αποφάσισε για δικούς του λόγους κάποια στιγμή να φύγει από το χώρο. Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε και με εκβιάζεις με κουβέντες και αφιλές. Ήρθες και βάζεις όρους πως να ζήσουμε κι εγώ που νόμιζα πως μόνο εμένα θες. Άστο, άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Μη βάζεις όρους, για αγάπη μιλάμε και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Έχω εκεί ένα φίλο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους ποιητές της Κύπρου, το Μιχάλη του Μπασιαρδί. Είναι φίλος μου ο Μιχάλης και μάλιστα έχω μελοποιήσει και τον Μιχάλη. Λοιπόν, για πες μου τώρα για τον Μιχάλη, φιγούρα αυτή την Άγια. Ο Μιχάλης με την ίδια του την έκφραση ζωγραφίζει τα ποίηματά του. Επειδή τον έχω ζήσει τον Μιχάλη, έχουμε βγει έξω, έχουμε κουβεντιάσει, τον έχω μελοποιήσει και τον έχω διαβάσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι η τρυφερότητα που εκπέμπουν οι στίχοι του Μιχάλη είναι ανεπανάληπτη. Ήταν φίλος πολύ του Μάνου του Λοΐζου. Ναι, το ξέρω. Γιατί και ο Μάνος. Κοίταξε, η καταγωγή του είναι από τους Αγίους Ζαβατσινιά. Λοιπόν, βέβαια ο ίδιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Αλλά αυτός μου γνώρισε το Μπασιαρδί, με τον οποίο είχαμε και έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Και διαβάζω πολύ συχνά τα κείμενα που γράφει σε μια εφημερίδα. Στο Φιλελεύθερο. Φιλελεύθερο. Και τα οποία είναι πάντοτε ποιητικά και ευαίσθητα. Ευαίσθητα. Όταν ο Αϊτός πετά, ο ίσκιος του πλανάτε, άρχοντας πάνω απ' τα βουνά. Όμως τη γη φοβάται όταν ο Αϊτός πετά. Να μην ζηλέψεις τη θωριά του, το πέταγμα του αποζητά. Χαμένο έρωτα του, σα σημαδέψεις αετό, μη του λαμπώσεις τα φτερά του. Σημάδεψε τον στην καρδιά, πάρε μαζί τα όνειρά του. Στην γη σαν πέσει ο αετός, πέφτει κι ο ουρανός μαζί του. Τον στέλνει δώρο Θεός για να σκεπάσει το κορμί του. Επίσης είναι φίλος μου πολύ, αυτός βέβαια είναι μιας άλλης γενιάς από τη δικιά σου, ο Πάτροκλος ο Σταύρου. Και με τον Πάτροκλο είμαστε φίλοι. Και μάλιστα ο Πάτροκλος έχει ένα μεγάλο σημείο μας σε ένα από τα CD που έγραψα για την Κύπρο. Λοιπόν, είδες τώρα τι πράγματα βγαίνουν μέσα από την κουβέντα. Τον Πάτροκλο τον ξέρω πάρα πολύ. Ο Πάτροκλος χρόνια υφυπουργός παρά τον Πρόεδρο της κυβέρνησης Μακαρίτη. Φίλος του Μακάριου, στενός. Και μάλιστα κάπου διάβασα, εκεί που γίνεται η επίθεση για να τον σκοτώσουν τον Μακάριο, κάνει μια περιγραφή, νομίζω στην Ελευθεροτυπία, 4 σελίδες, καταπληκτική. Γιατί ο Πάτροκλος και γράμματα ξέρει, ναι, ναι, και ωραία γράφει, και ήταν στο περιβάλλον
της Ελένης Καζαντζάκη, μην το ξεχνάς αυτό. Είναι και ο κληρονόμος του Καζαντζάκη. Είναι και ο κληρονόμος, ναι. Ο Πάτροκλος. Ναι, ο Πάτροκλος είναι υιοθετημένος από την οικογένεια. Ναι, 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 ναι. Δέσαν τη πόλη στο καπαναριό. Δέσαν τη πόλη στο καπαναριό. Σώματα παλικαριών και κάτι λείψανα αγαλαμάτων και κάτι λείψανα αγαλαμάτων. Είχατε ένα πολύ μεγάλο ποιητή, τον Κώστα τον Μόνδη. Τον έχω μελοποιήσει. Δεν έχεις αφήσει κανένα. Και όχι, και μάλιστα, μάλιστα σε μια επίσκεψή μου στο Μόντι πριν μερικά χρόνια μαζί με τον τότε αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, τον κύριο Δήμου, πήγαμε στο σπίτι του, ήξερε τα κομμάτια που του μελοποίησα, γιατί είναι πολύ γνωστά κομμάτια ορισμένα, και όταν μου υπέγραφε κάποια βιβλία του, μου είπε μπροστά στην κόρη του που ήταν συμφοιτήτριά μου στο πανεπιστήμιο και στη γυναίκα του, ότι το έργο μου όποια ώρα θέλεις είναι στα χέρια σου. Εν λευκό να μελοποιήσεις ό,τι θέλεις. Μεγάλη κουβέντα είναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα, και μιλάμε για ένα ποιητή. Μέγιστο ποιητή. Δε μοιάζες τόσο πολύ με παλιό ιρατικό καταφύγιο που δεν μπορούσε παρά να'ρθουνε μια μέρα οι πειρατές. Έμοιαζες τόσο πολύ με παλιό πειρατικό καταφύγιο που δεν μπορούσε παρά να'ρθουνε μια μέρα η πειρατές. Επειδή αναφέρθηκε στον Μάνο Λοΐζο, ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην Αθήνα όταν ήμουν φοιτητής που με πήγε σε δισκογραφική εταιρεία. Άκουσε τραγούδια μου όταν ήμουν μαθητής στην Κύπρο και ήρθε για μια κινηματογραφική ταινία. Ήρθα εγώ φοιτητής, πήγα να τον βρω, με θυμήθηκε. Του έπαιξα τραγούδια στο πιάνο του εκεί που έμενε και πήρε τηλέφωνο τη Μήνος και με έστειλε. Και είπε, σας στέλνω ένα ταλέντο. Κάνουμε πράγματα που δεν ξέρει. Δεν το ξέρω καθόλου. Και ναι. Είδες, και αυτό δεν δείχνει και το χαρακτήρα. Το χαρακτήρα και την εντυμότητα. Έτσι, και πρέπει να έχεις μεγάλη καρδιά. Διότι εσύ ήσουν εν δυνάμει, δεν θέλω να πω τη λέξη αντίπαλος, εν δυνάμει ένας ανταγωνιστής. Αλλά ο Μάνος είχε μεγάλη καρδιά. Ένας άνθρωπος με ανάσα. Δεν φοβότανε κανένα. Ένας ζωντανός. Υπέροχος άνθρωπος και υπέροχος συνθέτης, Μαρή. Ωμερά, μεράκι με έχει πιάσει να τραγουδώ. Όχι κι ο κόσμος θα χαλάσει αν δεν σε δω. Φωνάζουν οι γειτόνοι, καημός σαν με πλακώνει. Και λέω τα βασανά μου μαζί, τραγουδά γειτονιά μου. Φωνάζουν οι γειτόνοι, καημός σαν με πλακώνει. Και λέω τα βασανά μου μαζί, τραγουδά γειτονιά μου. Ο πρώτος μου δίσκος που έγραψα τα λόγια, γιατί δεν μπορούσα να βρω φοιτητής και άγνωστος στίχους, και τα είπε μισιάς, τα ονόμασα τα πρώτα μου τραγούδια, τραγούδια της παρέας. Το κλίμα της παρέας το πήρα εμπολής και από τον Μάνο. Ναι, γιατί ο Μάνος είναι καθ' αυτό συνθέτης της παρέας, πιστεύω. Με βρήκες σαν ομίχλη που ψάχνε από το παράθυρο να μπει. Με βρήκες μέσα στη νύχτα σαν μια κουβέντα. Τα τρένα, ταξιδιώτης δίχως θέση.
απ' τα τρένα ξεχαζωμένη αποσκευή και εσύ με πήρες. Θέλω εγώ να πω τώρα στον κόσμο που παρακολουθεί ότι πραγματικά ο Μάριος ο Τόκας έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να γράφει τραγούδια που τραγουδιούνται, που δεν τα ακούς μόνο σε ένα κλειστό χώρο. Μπορεί να τα πεις και μέσα σε ένα θέατρο, μπορεί να τα πεις και σε μια ταβέρνα και να γίνει ένα τραγούδι ομαδικό που να έχει αυτό το μας, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και λείπει απολύτως στις μέρες μας, δυστυχώς. Γιατί το τραγούδι φέρνει τους ανθρώπους τον ένα κοντά στον άλλον, τις ψυχές τη μια δίπλα στην άλλη. Και έχει ο Μάριος αυτό το πλεονέκτημα. Ήταν ένα από τα πράγματα που ήθελα να επισημάνω και καλά έκανες ότι αυτό το εν πωλής σε μπόλιασε ο... Με μπόλιασε, ο Μάνος με μπόλιασε. Θέλω να κρύψω την αλήθεια πως με είχες όλη νύχτα τον τρελό στην αγκαλιά σου και ο υδρότας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά. Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνε και ήμουνα ακόμα στα φιλιά σου και πως σου κάρφωσα τον ήλιο πριν να φύγω στα μαλλιά. Μα το σημάδι στο λαιμό απ' τα φιλιά σου θα μαρτυρώει πως με είχες αγκαλιά σου. Μα το σημάδι στο λαιμό που θα μένει θα μαρτυρώει πως δεν είμαστε δυο ξένοι. Όταν γράφατε τότε με το Μάνο αυτά τα υπέροχα, τα ανοιχτόκαρδα τραγούδια της θάλασσας, εγώ ήμουν μαθητής και τα άκουγα και απογειωνόμουν. Σοβαρά, δηλαδή πραγματικά ήταν εκείνο το «και αρμενίζαμε στα πέλαγα», αυτή η εισαγωγή και μετά που μπαίνει ο λόγος μέσα ή ο Σεβάχο ο θαλασσινός ή δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, ο άμμος της θάλασσας. Αυτά όλα που γράψατε τότε για μας που τα ζούσαμε σε μια ηλικία τρυφερή. Εκεί στα παιδί αυτό, έφηβος. Ναι, σε μια τρυφερή ηλικία ήταν απογείωση, ήταν έρωτας. Ήταν έρωτας πραγματικά. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαιριά με τρικυμίες και με βροχές με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πηγώ απόψε να με φυσώ τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μονάχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πηγώ απόψε να με φυσώ μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Οι επιρροές οι δικές μου ξεκινάνε κύρια στη δεκαετία του 60-70 και πάνε και πιο πίσω στα τραγούδια που τραγούδαγε η μάνα μου με τον πατέρα μου. Αισθάνομαι από τα τραγούδια σου ότι πέρα από το Λοΐζο σου άρεσε πολύ στη ζωή σου ο Θοδωράκης. Ο Μίκης με έχει καρφώσει και θα σου πω κάτι. Έχω στα χέρια μου μία κασέτα από μία ηχογράφηση μίας συναυλίας του Μίκη το 1968 στη Λεμεσό. Την έχω γιατί βρήκα τον άνθρωπο που την ηχογράφησε, που είχε τα ηχητικά τότε στην Πάφο και μου την έκανε δώρο.
τραγουδάει Μητροπάνος, Πουλόπουλος, Χαραντούρη, Ροδά. Τέσσερα παιδάκια. Παιδάκια, δεκαοχτάριδες. Θέλω να με πιστέψεις αυτό που σου λέω, Λευτέρη. Η συναυλία αυτή με συγκλώνησε. Ήδη εγώ είχα αρχίσει να μαθαίνω μουσική από 8 χρόνων. Στα 14 μου χρόνια, 13, με συγκλώνησε σε τέτοιο βαθμό η μουσική του Μίκη, που θα το θεωρήσω υπερβολή, ότι αυτή η συναυλία ήταν μια από τις μεγάλες δυνάμεις που με έσπρωξαν να γράφω τραγούδια. Καμιά φορά να αρχίζουνε μια αναπροσεξία, πως μου η τάξη δεν αργεί να γίνει αταξία. Παιχνίδια παίζει ο έρωτας, δεν αρέσουν σ' όλους, αρέσουν μόνο στους τρελούς και τους ονείς. Σπαρτός, αλλά με παιδοδίων της τρέλας έρωτες σαφώς εκτός ορίων. Βίωσαν το Σπαρτός, μα κάπου στην πορεία φιλοσοφείς κι όλα τα βλέπεις ομόδια. Το ξέρει ο Μίκης, ξέρει την αδυναμία μου. Α, το ξέρει. Την αδυναμία μου απέναντί του την ξέρει και την εισπράττει καθημερινά. Κοίταξε, την εισπράττω και εγώ. Την εισπράττει και μέσα από τη μουσική μου. Αυτό λέω. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για την επιρροή, την πνευματική, ας πούμε, του Μίκη του Θοδωράκη σε σένα. Εγώ την ανοιχνεύω μέσα από τις μελωδίες. Ο Μίκης, παρότι θεωρείται από διάφορους ότι γράφει αυτά τα ηρωικά κλπ, είναι από τους πιο τρυφερούς ερωτικού συνθέτες. Ο πιο τρυφερός. Ο πιο τρυφερός. Και έχει και ένα που το έχεις και εσύ, ένα κανταδορίστικο πράγμα που επιτρέπει στην παρέα να τραγουδήσει. Αυτός είναι ο Μίκης. Μα ακόμη και τα τραγούδια του Μίκη που γράφτηκαν σε σκληρές εποχές και τα οποία τραγουδήθηκαν σε στάδια ή και τραγουδιούνται ακόμη, τα οποία γράφτηκαν για συγκεκριμένο στόχο και βοήθησαν έναν ολόκληρο λαό. Αν κάτσει κάποιος να τα δει λίγο μουσικά και να τα... είναι καντάδες. Αν αυτά βγαίναν με στίχο ερωτικό, δεν θα έλεγες μα μπορεί να μπει ερωτικό στίχος σε τέτοια μουσική. Ναι. Εγώ έτσι τα καταλαβαίνω. Έτσι όπως το λες. Εγώ είπα στον Μίκη ότι η όμορφη πόλη και το Αιγενέε Πάσε είναι οι δύο ομορφότερες μελωδίες που γράφτηκαν ποτέ στον κόσμο. Η νύχτα είναι σκοτεινή, τα αστέρια έχουν ρεπό, μα εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπώ. Μου το έχεις πει πολλές φορές, για μένα δεν έχεις καιρό, μα εγώ είμαι εδώ και καρτερώ. Να πιάσει δε μου μια βροχή, μια καταιγίδα, να λέω φταίει η βροχή που δε σε είδα. Να πιάσει δε μου μια βροχή και να κρατήσει, να με μου σκέψει ως την ψυχή και να με είπες ότι άρχισες να κάνεις μουσική από 8 χρονών παιδάκι. Από 8 χρονών άρχισα να μαθαίνω μουσική στην φιλαρμονική του Δήμου της Λεμεσού, της πόλης. Για πες μου το αυτό. Δηλαδή πώς ήρθες έτσι από τον ουρανό. Ο πατέρας μου είναι άνθρωπος της τέχνης. Έχει ποιητικές συλλογές, είναι βραβευμένος από το Υπουργείο Παιδείας. Για πολλά χρόνια μέχρι να αφιπηρετήσει ήταν 30 χρόνια δημοσιογράφος. Συνάδελφός μου. Συνάδελφός, ναι. Και ζωγράφος. Λαϊκός ζωγράφος. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που αγαπάει την τέχνη. Από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι εγώ είχα αυτή την τάση και το, ας πούμε, ταλέντο, την έφεση, ναι, την έφεση προς τη μουσική, μου αγόρασε σε δύσκολους καιρούς, με στερήσεις της οικογένειας, το πρώτο μου πιάνο, το οποίο έφερα μαζί μου με πλοίο όταν ήρθα για να μελετώ πού να αγοράσει άλλο πιάνο φοιτητής εδώ. Αν μου δώσεις 30 πιάνα με ουρά, δεν στο δίνω. Φυσικά. Έγραψε τα πρώτα μου τραγούδια και ήταν το στέρημα της οικογένειας για να μπορέσω να προχωρήσω. Ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ, με στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου την καρδιά.
ματιά μου με έναν έρωτα τρελό. Τουρκουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για στιγμή. Αυτό που είχαμε πει πιο πριν, ότι οι ρίζες μου βυθίζονται πέρα από την δεκαετία του 60, τους μεγάλους μας συνθέτες μουσικά, πάει και πιο πίσω και βυθίζεται στη δεκαετία του 40 που δεν έζησα, στη δεκαετία του 50 που δεν έζησα, μέσα όμως από τα τραγούδια που άκουγα κάθε μέρα πρίμο σεκόντο. Στο σπίτι σου. Σεκόντο, ναι, να τραγουδάει η μάνα μου με τον πατέρα, χωρίς να ξέρουν μουσική άνθρωποι. Με ψυχούλα και με αγάπη. Παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου ή ελληνικά. Δέμπο, ας πούμε. Μεγάλη τραγουδίστρια, ναι. Και μεγάλα τραγούδια. Γούναρη, Μαρούδα, όλες αυτές τις... Σε ποτίσαμε. Άμα προσέξεις τα τραγούδια μου, δηλαδή πού βυθίζεται η Ανούλα του Χιονιά, πού είναι οι ρίζες της. Πάει καιρός που το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χάρτη τη νύχτα σαν να γράφω σ' αγαπώ. Στη σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου. Αχ, Ανούλα του Χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Του Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσω. Αχ, Ανούλα του Χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 να. Δεν θα έλεγα ότι είναι του Γούναρη και όλα αυτά. Περισσότερο αυτό το τραγούδι, ας πούμε, έχει μια επιρροή του Λοΐζου. Όλα μαζί εγώ τα νιώθω. Ναι. Είναι μέσα. Α, τον βάζεις, ναι, και ναι, τον ναι, ναι, όλα μαζί. Είναι, παράδοσή σου. Είναι μέσα στη Χωάνη αυτή που ανακατεύονται. Ωραία, συμφωνώ. Ναι. Δηλαδή θα έλεγα μέσα και το Σταύρο του Γουλιουμτζή. Και το Σταύρο του Γουλιουμτζή. Και το Ξαρχάκο. Το Ξαρχάκο. Το Χατζηδάκι. Θα ξεχάσουμε πολλούς. Μετά τους πιο νέους, τον Μπλέσα, εκείνος ο δρόμος, όταν εγώ ήμουν μαθητής και ακούγαμε τον δρόμο που γράψατε, τι ήταν, λιώναμε. Είναι πάρα πολύ. Μετά ο Σπανός, ο Χατζηνάσιος που συνεργαστήκαμε μαζί. Τώρα ξεχνάμε κόσμο που είναι, είναι και κρίμα. Είναι, ναι. Μα δεν είναι το εκπομπή να θυμηθούμε κόσμο. Αλλά και ο Κουλιουμτζής που είπες, σαφώς με επηρεάζει. Ναι, έχει μια δραματικότητα. Έχει στη μουσική του μια θλίψη. Μια θλίψη έτσι που, υπόγεια θλίψη, που λειτουργεί συνεχώς. Ακριβώς, αυτό που λες. Ψάχνω να βρω τα χρωγιάλια μου. Ψάχνω να βρω εκείνη την άσπρη μου ψυχή. Τα ρούχα τα άσπρα μου, τα γέρι τα άστρα. Να θυμηθώ τότε που ζούσαμε μαζί. Καμένο όνειρο φεγγάρι που χλωμώ μες στα χαμένα μας φεγγάρια θα χαθώ. Στο σκούρο χρώμα της ζωής μου τώρα ζω. Τίποτα πια, τίποτα πια δεν αγαπώ. Ο πατέρας σου με στερήσει σου αγοράζει ένα πιάνο. Εσύ όμως μου είπες κάτι και για κλαρινέτα. Ναι, ξεκίνησα 9 χρόνων στη φιλαρμονική του Δήμου της Λεμεσού με ένα κουαρτίνο, λέγεται, είναι το μικρό κλαρίνο. Και θα σου πω και ένα περιστατικό. Στη φιλαρμονική ήταν μεγάλη και ψηλή πιο πολύ. Εγώ τώρα ένα παιδάκι 9 χρόνων φαντάζομαι. Και έτσι μου είπες. Και έτσι, ναι.
ο τότε δήμαρχος της Λεμεσού, όταν είδε μια παρέλαση με αυτά τα καπέλα, αυτά της φιλαρμονικής, τα κλόστρους και τα... Το θεώρησε αυτό το πράγμα παραφωνία και αντιαισθητικό. Τώρα ένας πιτσίρικας. Και φώναξε τον αρχιμουσικό, τον μεγάλο αρχιμουσικό αυτό, τον Στυλιανό Μπριτσούλη, και τον χαιρετώ από την εκπομπή σου, ο οποίος είναι ο πρώτος μου δάσκαλος, και του έκανε παρατήρηση ότι εντάξει, να μαθαίνει ο μικρός, αλλά μην τον βάζει στις παρελάζεις. Και ο αρχιμουσικός μας φοβήθηκε μήπως αυτό το πράγμα με απογοητεύσει εμένα και τα παρατήσω, και είπε στον δήμαρχο ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί είναι ταλέντο και είναι κρίμα να τον αποθαρρύνουμε και να τον απογοητεύσουμε κτλ. Και έτσι έμεινα και έκανα και εγώ τις παρελάσεις. Στου έρωτα το πρώτο καράβι κέντησα, πήρα το δρόμο του Σεβά, στο κόσμο αρμένησα. Μαργαριτάρι και λωτός ήσουν στο μολυβό, μια στο βυθό να σε ζητώ και μια στον Όλυμπο. Στο Τασμαχάλ και στον Τέπο άγκυρα έριξα, στη γέφυρα των στεναγμών τα δάκρυα μέτρησα, στην αγκαλιά μιας ξωτικιάς αποκοιμήθηκα. Ήπια νερό της λησμονιάς και σε θυμήθηκα. Δώσ' μου το ρίγο στο παλιό δίχως καμώματα, κι αν θα με λίγος θα χαθώ τα ξημερώματα. Δώσ' μου το ρίγο στο παλιό δίχως καμώματα, κι αν θα με λίγος θα χαθώ τα ξημερώματα. Όταν πέρασε ο καιρός, επειδή ήταν μικρό το κλαρινάκι και αρχίσαμε να μπαίνουμε στην εφηβεία, ντρεπόμουν να κράτω το μικρό στις παρελάσεις και πήρα το κλαρίνο το κανονικό, και μετά έμαθα και σαξόφωνο. Και... Ξέρεις αυτά τα όρια. Ναι, 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 και σαξόφωνο και κλαρίνο. Αλλά μετά άρχισα να καπνίζω. Τώρα, δόξα τω Θεώ, το έχω κόψει εδώ και πολλά χρόνια. Ευτυχώς. Και το παράτησα, γιατί θέλει πνευμόνια. Θέλει πνευμόνια το... Θέλει τεχνική. Βλέπω εγώ μεγάλους παίχτες πνευστούς που είναι και φανατικοί καπνιστές. Ναι, θέλει τεχνική. Αλλά είναι και λάθος όμως να καπνίζεις και να παίζεις και το πνεύμα. Γενικώς είναι λάθος να καπνίζεις. Γενικώς είναι, ναι, σαφώς. Σαν τρένα ξεκινάνε τα όνειρα που ήτανε δεμένα στο σταθμό. Φαντάροι που γυρνάνε στα μέτωπα και έχουνε άδειο όνομα αριθμό. Εσείς σαν τρένα ξεκινάνε τα όνειρα που ήτανε δεμένα στο σταθμό. Φαντάροι που γυρνάνε στα μέτωπα και έχουνε άδειο όνομα αριθμό. Κράτησε κι αυτό το δάμι να δώσει ροφιά στο στεναρμό. Αυτό συνεχίστηκε σε όλη μου τη μαθητική ζωή μέσα στη φιλαρμονική του σχολείου, στη φιλαρμονική του Δήμου, και μετά κατατάχθηκα στο στρατό. Και μετά από 6 μήνες εκπαίδευση πήγα και στην πάντα του στρατού. Αυτό είναι τώρα η κόντρα του ότι εγώ ήμουνα 1,5 χρόνο στην πάντα χωρίς καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση στρατιωτική και βρέθηκα σε τάγμα πεζικού μου στην εισβολή. Στον πόλεμο. Απ' τα φώτα της πόλης θα κρυφτώ, θα κρυφτώ χωρίς να αφήσω σημάδι και ένα έρωτα λαθρέο μυστικό. Μυστικά θα ζήσω αυτό το βράδυ. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ παράνομα κι ωραία. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ παράγμα κι ωραία. Στο μεταξύ, στο σχολείο, μαζί με 3-4 άλλους φίλους, είμαστε τα στελέχη, τα πολιτιστικά, ας πούμε, του πολιτισμού.
με τις κιθάρες μας, να κάνουμε εκδηλώσεις. Έκανα και το πρώτο θεατρικό μου σε ηλικία 16 χρόνων, το Ρίγα το Βελεστιλί, και μελοποίησα και τους στίχους του Ρίγα Φεραίου. Τι ωραία όμως είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ανεπανάληπτα πράγματα. Πόσο χρονό είσαι τότε? Όταν μελοποιούσα το Θούριο, ήμουνα πέμπτη τάξη γυμνασίου, δηλαδή Δευτέρα Λυκείου. 17 χρόνια. Το οποίο παίχτηκε και μάλιστα στο Αρχαίο Θέατρο του Κουρίου. Παίχτηκε από το σχολείο μας. Μια καταπληκτική, όπως τη θυμάμαι, παράσταση. Όργανό μου, λέω, και είναι το κλαρίνο. Αν δεν τον παράταγα, θα ήμουν πολύ καλός παίχτης. Αν δεν τον παράταγα. Ναι, ήμουν πάρα πολύ καλός. Είχες ταλέντο στο... Νομίζω ναι. Και ξέρεις, αλλά έχεις... το παράτησα. Και στο στρατό ήμουν το πρώτο κλαρίνο της μπάντας του στρατού. Συλλαμβάνεσαι απόψε να γνωρείς αυτά που λέω και να λες χωρίς να ντρέπεσαι πως εγώ για όλα φταίω. Συλλαμβάνεσαι απόψε να γνωρίς το αίσθημα μου και να παίζεις επικίνδυνα με τη συμπερίφορα μου. Ψηλά τα χέρια είχα δίπλα μου στα αστέρια και έκλεψες τον έρωτα μου. Ψηλά τα χέρια, θέλεις ξένα καλοκαίρια, θέλω πίσω την καρδιά μου. Εγώ ήμουν πάντα με μια κιθάρα στον ώμο. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει το σχολείο για εκδρομή αν εγώ δεν έπαιρνα στο λεωφορείο μέσα κιθάρα. Παίζεις και κιθάρα? Ναι, αλλά αυτά που λέμε ότι παίζω, μην νομίζω ότι είμαι και βιρτουόζος, αλλά παίζω. Μπορώ να το δηλαδή, να τραγουδήσω εγώ, μπορεί να με συνοδεύσεις. Α, ειδικά μα τραγουδήσεις εσύ, άριστα. Τέσσερα και τέσσερα καμνούς είναι οχτώ, τέσσερα παλικάρκα πασί στον πόλεμο. Χωρώ μέσα στη νύχτα θα ξεσπάσω κι όλα τα δύσκολα στη ζάλη θα ξεχάσω. Με ένα χορό για την ψυχή βασανιστήριο, με ένα χορό του παραδείσου εισιτήριο. Με
μέχρι ποια εποχή μένει στην Κύπρο? Μέχρι το 75 που απολύθηκα από το στρατό, ένα χρόνο μετά την εισβολή. Παίρνω και μια εγγραφή στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έχω ήδη πάρει ένα πτυχίο, το πτυχίο οδηγικής από το Εθνικό Οδείο του Παράρτημα Κύπρου. Α, έχεις μάθει πια, είσαι μουσικός. Ναι, και έρχομαι εδώ και συνεχίζω και τις μουσικές μου σπουδές εδώ, στο Οδείο, στο Εθνικό. Θεωρητικά δηλαδή. Στη Μεζόνος. Τα θεωρητικά. Ναι, αρμονία και αντίστοιξη, όπου τέλειωσα. Και το ένα και το άλλο, και είχα και μεγάλη τιμή να έχω τον μεγάλο δάσκαλο, τον Βούρτσι, σαν δάσκαλο. Μεγάλο πλούς. Ναι. Σε χίλιους δυο πελάδες για σένα βλέπουμε. Στη γειτονιά σου όλοι για λίγη μεγούμε. Σε χίλιους δυο πελάδες για σένα βλέπουμε. Πόσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα, πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός, πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Ερχόμενος εδώ, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι, επειδή είχα ήδη αρχίσει να γράφω τραγούδια, ακόμη και όταν ήμουν φαντάρος, έκανα μετά την εισβολή κάποιες συναυλίες με τραγούδια μου για τους πρόσφυγες τότε που ήταν γεμάτη Κύπρος με σκηνές κτλ. Ναι, ναι. Όταν τέλειωσα και ήρθα εδώ, είχα την κρυφή ελπίδα, γι' αυτό πήγα και στο Μάνο, σαν πρώτη επαφή. Μάλιστα. Είχα την κρυφή ελπίδα ότι θα μπορούσα να κάνω μια καριέρα. Αλλά η ανασφάλεια του χώρου μας, το ότι επαγγελματικά είναι αμφίβολο αν θα μπορέσεις να ζήσεις μέσα από το τραγούδι, με έκανε να συνεχίσω ως ένα σημείο και τη Φιλοσοφική Σχολή για να έχω μια πίστη φιλοσοφική. Και τέλειωσα. Και τέλειωσα. Άργησα πολύ, αλλά τέλειωσα. Α, είσαι και καθηγητής. Άμα θέλω, άμα χρειαστεί. Καθηγητής του λόγου. Να μην χρειαστεί. Όχι. Σαν αργείς να φανείς, σαν αργείς να φανείς, πώς ζηλεύω. Σαν σε βλέπω, κάποιον άλλο να κοιτάς, πως ζηλεύω. Ζηλεύω τις στάλες της βροχής που σαν φιλιά πάνω σου στάζουν. Και τα όνειρα της νύχτες, και τα όνειρα της νύχτες που σαν αγκαλιάζουν. Ζηλεύω. Ζηλεύω τον αγέρα Παρασένη. Ζηλεύω και τα μάτια σου που παίζουνε και τότε με τρελαίνεις. Ζηλεύω, ζηλεύω, ζηλεύω. Εγώ είμαι άνθρωπος της ψυχής. Της καρδιάς, της καρδιάς, ναι. Δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα διανοουμενίστικα. Το ξέρω. Αντιμετωπίζω τα πράγματα εντελώς από καρδιάς. Αυτό μου δίνει, αυτό με κάνει να τα κρίσω, αυτό με κάνει να κλαίω, αυτό με κάνει να ερωτεύομαι. Τη γυναίκα σου πότε την ερωτεύτηκες? Την εκεί, στην γυναίκα, Κύπρο? Όχι, η γυναίκα μου είναι από τα Τρίκαλα. Α, δεν είναι. Γνωριστήκαμε σε μια εκδρομή φοιτητική. Το 79-80 στην Βουδαπέστη, παρακαλώ. Έτσι για να πω πως σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα, και εδώ να μην μπορώ να σου τα δώσω. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω, τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα. Κι άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω, και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό,
τώρα που μοιάζουνε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό. Παντρευτήκαμε και κάναμε και τρεις αγγέλους. Έχω την κόρη μου που είναι τώρα που μιλάμε στο δεύτερο έτος της νομικής Αθηνών. Πέρασε και με άριστα στη νομική. Και έχω και δύο δίδυμους λεβέντες οι οποίοι είναι δευτέρα τάξη του Λυκείου. Είναι κάθε Κυριακή στο γήπεδο με τα κασκόλ και τις σημαίες της ΑΕΚ. Γιατί μου το λες αυτό, επειδή... Στο λέω γιατί θα σε ενθουσιάσω. Λοιπόν, και όποτε η ΑΕΚ παίζει εκτός, άμα έρθει στο σπίτι από μια γωνιά, θα δεις να είναι... Και το κορίτσι. Και το κορίτσι, αφού έχουν διαρκείας και οι τρεις τους. Όταν η ΑΕΚ παίζει εκτός, τα παιδιά είναι... Είσαι και εσύ έντζης, βέβαια. Και εγώ, γιατί από μένα βολιάστηκα. Και εσύ πήρες από μένα, μάλλον. Βολιάστηκα, και εγώ από σένα βολιάστηκα. Σε λίγο ξημερώνει, μα κοιμήσου εσύ. Μεθάει η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο όμορφο τραγούδι, η άνασα σου. Ο Μάριος Τόκας είναι ένας συνθέτης πολύ σημαντικός και σημερινός. Επομένως, είναι ανάγκη να κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάρι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω, σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάρι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω.